Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη από τον FM 100. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Διάβασα προηγουμένως κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία νέα από το νοσοκομείο Σωτηρία για ένα φάρμακο, για μια μελέτη για ένα φάρμακο εισπνεώμενο που δίνεται σε ασθενείς του νοσοκομείου Σωτηρία και φαίνεται ότι θα έχει καλά αποτελέσματα. Σας καλέσαμε για να πούμε έτσι μερικά πράγματα για το τι αντιμετωπίζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί όλο αυτό τον καιρό. Θέματα που θέλετε να θέσετε και κυρίως για τα θέματα του εμβολιασμού αλλά και των συγχωνεύσεων των νοσοκομείων, κύριε Γαλανόπουλε, από όπου θέλετε ξεκινάτε. Εντάξει, πολύ ωραία ξεκινήσατε με τις επιστημονικές πρόοδους και τα καινούργια φάρμακα. Σε αυτές τις θεαματικές πρόοδους της επιστήμης νομίζω εντάσσεται και η γρήγορη ανακάλυψη, ας το πούμε, του εμβολίου και η εφαρμογή σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό με πολύ σωτήρια αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς εξακολουθούμε να βιώνουμε αυτή τη μεγάλη αντίφαση που βιώναμε και στο ξεκίνημα της πανδημίας. Από τη μια δηλαδή η επιστήμη να προχωράει με αλματώδη πρόοδο και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα οι υποδομές, η στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, η χρηματοδότηση, το προσωπικό να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας μια πολύ, πάρα πολύ πιεστική κατάσταση για όλους. Κυρίως βέβαια για τους ασθενείς που έχουν και ανάγκη νοσηλείας, αλλά και για εμάς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση για να πάρει και μια ανάσα το προσωπικό και να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Πάντως είναι απορίας άξεων που συμβαίνει αυτό το πράγμα επανειλημμένα και σε σημείο, ας πούμε, εντελώς απογοητευτικό, όπως είπατε, να προχωράει η επιστήμη, αλλά στην πράξη η πραγματικότητα μιας νοσηλείας, μιας εφημερίας, ένα νοσοκομείο να είναι πολύ δύσκολη και να φεύγει από τα επίπεδα τα επιστημονικά και τα, έτσι, πώς να το πω, τα θετικά. Από την άλλη, βλέπουμε ότι το κυβερνητικό επιτελείο χειροκροτά και καλά κάνει στο βαθμό που είναι επιτυχημένο το θέμα των εμβολιασμών, της εμβολιαστικής διαδικασίας. Όλης αυτής της εκστρατείας εμβολιασμού την ώρα όμως που τα νοσοκομεία στην πραγματική τους διάσταση βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και δεν ξέρω πόσο αυτό επηρεάζει την πορεία της πανδημίας και πόσο μπορεί να το βάλουμε απέναντι στο θέμα πανδημία και κατάσταση νοσοκομείων. Να σας πω, εμείς από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του εμβολιασμού είπαμε ένα πράγμα βασικό, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, μαζικά, καθολικά για όλο τον πληθυσμό, με κάποιες προτεραιότητες βέβαια, τους υγειονομικούς, τις ευπαθείς ομάδες, όπως ξεκίνησε να γίνεται. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο του και ξεκομμένο από την αναγκαία ενίσχυση του συστήματος υγείας και σε υποδομές, δηλαδή σε απλές κλίνες, κλίνες ΜΑΦ, κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και στην αναγκαία στελέχωση με προσωπικό, γιατί αν μου επιτρέπετε να σας υπενθυμίσω ότι πριν ξεκινήσει η πανδημία, είχαμε ήδη στα νοσοκομεία πάνω από 6.000 κενές οργανικές θέσεις. Οργανικές θέσεις που σημαίνει με τα οργανογράμματα που δίνει το ίδιο το Υπουργείο και το κράτος. Δεν λέω ότι αυτά αντιστοιχούν απολύτως στις ανάγκες. Οι ανάγκες μπορεί να είναι ακόμα περισσότερες. Και δυστυχώς σήμερα βλέπουμε και ο εμβολιασμός να προχωράει με πολλές δυσκολίες. Κατά τη γνώμη μας, με ευθύνη κυρίως της κυβέρνησης. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα να μην προχωράει και αυτή η αναγκαία ενίσχυση του συστήματος υγείας. Άρα, δυσκολευόμαστε να πιάσουμε αυτό το τείχος ανοσίας και σε ένα κύμα τέταρτο που έρχεται τώρα και φαίνεται να επελάβνει, αν αυτό το πράγμα, η αύξηση των κρουσμάτων μεταφραστεί και σε νοσηλείες, θα έχουμε μια εξίσου δύσκολη κατάσταση όπως είχαμε στο τρίτο κύμα της πανδημίας και κανένας πιστεύω δεν θέλει να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πριν 3 χρόνια περίπου, μία συγγενής μου αναγκάστηκε να νοσηλευτεί στο εξωτερικό, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αυστρίας. Και όταν μου έδειξε τις εικόνες, κύριε Γαλανόπουλε, νόμιζα ότι ήταν σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Και πραγματικά απόρρισα για το επίπεδο δημόσιας υγείας, νοσοκομείων δηλαδή, στην Αυστρία για παράδειγμα. Και είπα, γιατί ας πούμε στην Ελλάδα, εντάξει, δεν ζητάμε να είναι πεντάστερα ξενοδοχεία, λίμωνο τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και η κατάσταση πρακτικά, αν πάει ένας ασθενής ας πούμε και νοσηλευτή, δεν είναι, παίρνει κάτω από πολύ κάτω από τη βάση. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα την ώρα που υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουμε πληρώσει το δημόσιο σύστημα υγείας? Την ίδια ώρα όλο μιλάνε και λένε να ενισχυθεί το ΕΣΥ, να ενισχυθεί το ΕΣΥ και το ΕΣΥ ποτέ δεν ενισχύεται. Τι στο καλό φταίει και δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι εκτός από το αντικειμενικό στοιχείο, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο ΑΕΠ, συγκεκριμένα έσοδα, συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα, που αυτό όμως δεν είναι το κύριο, νομίζω ότι το πιο βασικό είναι η πολιτική στόχευση που υπάρχει όχι μόνο από αυτό, την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες, με διαφορές βεβαίως μεταξύ τους, δεν είναι πανομοιότυπη η πολιτική που ακολουθούν, η οποία συνοψίζεται σε αυτό που είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός και διάφορα κυβερνητικά στελέχη τώρα πριν από 1,5-2 μήνες, ότι ξέρεις, το δημόσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι και κρατικό. Ξέρεις, δύο νοσοκομεία που έχουν απόσταση 20-30 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχουν και τα δύο μαζί. Μια συζήτηση δηλαδή που ανοίγει και φαίνεται ότι προωθείται από την πλευρά της κυβέρνησης, που λέει ότι πρέπει στις υπάρχουσες υποδομές του δημόσιου συστήματος υγείας να μπουν μέσα οι ιδιώτες με τη μορφή των συμπράξεων, να αξιοποιήσουν αυτοί τις υποδομές που έχουν τα νοσοκομεία και εκεί που τώρα δίνονται στοιχειοδός ή με έναν τρόπο δωρεάν, τέλος πάντων, αν και δεν είναι και απολύτως δωρεάν, γιατί πληρώνουμε εισφορές και φορολογία, αλλά ας πούμε πως είναι δωρεάν, την επόμενη μέρα αυτές τις ίδιες υπηρεσίες, τις λίγο κακές και λίγο προβληματικές, να τις πληρώνουμε πιο πολύ από τη διάρκεια μας και να είμαστε αναγκασμένοι να συνάψουμε κάποιο ασφαλιστικό συμβόλαιο σε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για να μπορούμε να έχουμε στοιχειώδη περίθαλψη. Δηλαδή, ενώ φάνηκε μέσα στην πανδημία ότι ο ιδιωτικός τομέας λειτουργήσε απολύτως παρασιτικά και προβληματικά και όλο το βάρος το σήκωσε το δημόσιο σύστημα υγείας, έρχεται τώρα η κυβέρνηση που καλά-καλά δεν έχει τελειώσει το τρίτο κύμα και πάμε για τέταρτο, να μας πει ουσιαστικά ότι αυτή η σύμπραξη είναι, πώς να το πω, φωτεινός φάρος για το μέλλον και πρέπει να συνεχίσουμε. Ενώ αποδείχθηκε ότι είναι επιζήμιο και για τους ανθρώπους και για το ίδιο το σύστημα. Εγώ σας θυμίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας ξεκίνησε μέσα στην πανδημία με τρομερές υπερκοστολογήσεις στα διαγνωστικά τεστ. Όσο θέλανε, βάζαν τα τεστ. Μετά συνέχισαν, νοικιάζανε βεβαίως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όχι μόνοι τους, τις μονάδες εντατικής θεραπείας για τα καθαρά περιστατικά σε διπλάσια τιμή από ό,τι τον προηγούμενο καιρό. Έπειτα, υποτίθεται ότι επιτάχθηκαν εντός εισαγωγικών κάποιες δομές, τις οποίες πλήρωσε το κράτος ανεξάρτητα αν είχαν πληρότητα ή όχι, και έστελνε και γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία να πάνε σε αυτές τις κλινικές για να κοιτάνε τους αρρώστους COVID. Και καταλαβαίνω και μια σειρά από αυτή ήταν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τελείως παρασιτική, για να βγάλουν λεφτά οι ιδιώτες. Βεβαίως οι ιδιώτες καλά κάνουν, αυτός είναι ο ρόλος του. Ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Όμως το κράτος ή θα είναι κράτος για το λαό ή θα είναι κράτος για τους επιχειρηματίες. Και πρέπει να αποφασίσει και η κυβέρνηση που βρίσκεται δηλαδή μεταξύ αυτών των δύο. Να σας ρωτήσω λίγο στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ για το θέμα της καθολικότητας του εμβολιασμού που λέτε ναι, αλλά όχι στην υποχρεωτικότητα. Κάπου διαβάζω ότι αναφέρεστε σε ξεχύλωμα των υγειονομικών πρωτοκόλων στους χώρους δουλειά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως ξέρετε κι εσείς, οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, εργοστάσια, μεγάλες βιοτεχνίες, αποθήκες, logistics, σούπερ μάρκετ, μπορεί να δουλεύει και κάποιος με πυρετό και να μην ανοίγει η μύτη που λέμε, δηλαδή να μην του επιτρέπει η εργοδοσία να γνωστοποιήσει το πρόβλημα, ή αν είναι ασυμπτωματικός φορέας να δουλεύει στα κρυφά για να μην διαταραχθεί η λειτουργία της επιχείρησης. Σημαίνει ότι έλεγχοι στις επιχειρήσεις δεν έχουν γίνει και όπου έγιναν δεν βεβαιώθηκαν και ιδιαίτερα πρόστιμα, ενώ βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και ξέρουμε συγκεκριμένα τα κρούσματα πώς ήταν. Σημαίνει ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο ή στο μετρό, ας πούμε, το τροχαίνει ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αν μου επιτρέπετε, αυτή η κατάσταση δημιουργεί και σε κάποιους ανθρώπους που έχουν επιφυλάξεις και κάποιο προβληματισμό σε σχέση με το τι είναι πια πραγματικό για τον κορονοϊό και τι όχι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι στο μαγαζί, στο εστιατόριο, θα κάθεται ο ένας, ξέρω εγώ, το ένα τραπέζι με το άλλο 2 μέτρα απόσταση, αλλά στο λεωφορείο θα είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, ανεξάρτητα αν έχουμε εμβολιαστεί ή όχι, ενώ στο εστιατόριο πρέπει να έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και κάποιοι που έχουν επιφυλάξεις ή και κάποιοι που είναι εκδοτηθήσεως αντιεμβολιαστές παίρνουν αφορμή από αυτές τις παλινοδίες και θεμελιώνουν αυτή τη στρεβλή άποψη που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό το πράγμα δυσκολεύει να προχωρήσει και ο καθολικός εμβολιασμός. Δυσκολεύεται να πιστεί ο κόσμος. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτούμε εμείς ως εργαζόμενοι και συνδικάτα να συνδυαστεί αυτή η ανεπάρκεια που έχει επιδείξει η κυβέρνηση στο να ενημερώσει και να πείσει τους πολίτες με εκδικητικές απολύσεις και με αποθέωση της ατομικής ευθύνης, λες και φταίει ο κάθε ένας που δεν μπορεί η κυβέρνηση και το κράτος επίσημα να τον πείσει να πάει να εμβολιαστεί. Είναι κυρίως ευθύνη της πολιτείας. Να σας ρωτήσω λίγο, το μπόνους που σας δίνει ο κύριος Κικίλιας για τους κατοίκων εμβολιασμούς, πώς το είδατε σαν κίνηση?
Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι αυτό αφορά κυρίως τους ιδιώτες γιατρούς, ναι. Δεν αφορά τους νοσοκομείους. Εντάξει, αλλά και εσείς έχετε μια άποψη πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Γενικά, όποιος δουλεύει πρέπει να αμείβεται, είναι η δική μου άποψη. Το πρόβλημα είναι το εξής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει επιφυλάξεις για το εμβόλιο, mm-hmm. που πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και προσπαθεί ο γιατρός να τον πείσει για τα καλά του εμβολιασμού. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αν με πείσει ο γιατρός θα πάρει και 20 ευρώ δώρο, ας πούμε. Άρα, μήπως προσπαθεί να με πείσει για να πάρει τα λεφτά. Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να σκέφτεται και με το φαρμακοποιό που λέει ότι θα πάρει 10 ευρώ αν καταφέρει να κλείσει ένα ραντεβού για να εμβολιαστεί κάποιος πολίτης. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν γίνεται με τέτοια μπαλώματα να προχωρήσει σοβαρά mm-hmm. η στρατηγική του εμβολιασμού. Αυτά, σας λέω και πάλι, ενισχύουν αυτούς που έχουν επιφυλάξεις απέναντι στον εμβολιασμό. Έπρεπε άλλα κίνητρα να δοθούν και άλλος τρόπος να χρησιμοποιηθεί για να πιστεί ο κόσμος. Αυτό λένε και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, είναι η αλήθεια, κύριε Γαλανόπουλε. Εκτίθεται έτσι ηθικά ο κλάδος. Προφανώς το Υπουργείο Υγείας θα έχει το δικό του σκεπτικό. Και κλείνοντας, για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, τι μπορούμε να πούμε, θα έχουμε συγχωνεύσεις? Δεν ξέρω, ρωτήστε εκεί, ρωτήστε πάνω εκεί στη Δράμα, στην Έδεσα, στα Γιάννητσά. Έπρεπε να είναι ένα νοσοκομείο ή έπρεπε να είναι πολλά τα νοσοκομεία? Τι θέλω να πω τώρα με αυτό? Ο κόσμος βίωσε στο πετσί του ότι ακόμα και αυτά τα νοσοκομεία που έχουμε, έτσι όπως τα έχουν καταδύσει, υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτημένα, δεν μπορούν να προχωρήσουν σοβαρή υγειονομική περίθαλψη για τον πληθυσμό. Σκεφτείτε αυτά τα νοσοκομεία να είναι μισά, έτσι, σε αριθμό, και σκεφτείτε αυτές τις υποδομές ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποτελέσει λύση. Βεβαίως η κυβέρνηση τι κάνει, πιάνεται από ένα υπαρκτό ζήτημα που είναι οι δυσλειτουργίες που έχουν αυτά τα νοσοκομεία και προσπαθεί να μας πείσει ότι αν τα τρία νοσοκομεία τα κάνει ένα, ότι θα λειτουργούν καλύτερα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί έχουν συγκεκριμένη πολιτική υποχρηματοδότησης και εξευτελισμού του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, αν το δημόσιο σύστημα υγείας δουλεύει καταπληκτικά, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξη για το ιδιωτικό σύστημα. Μάλιστα. Και προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα, ίσα-ίσα θέλει να τα ευνοήσει κατά τη γνώμη μου. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και μας διαφωτίσατε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.